επισκέπτης της Ομίχλης κοιτάζει τη βροχή που πέφτει και αναλογίζεται αν έπρεπε να συγκατατεθεί στο παράτολμο ταξίδι της Μπέλας στα Γιάννηνα. Σκέφτεται τους κινδύνους που την περιμένουν. Η Μπέλα, κλεισμένη κι αυτή στο δωμάτιό της, αναθυμάται το σπίτι της, τη μάνα της και τον πατριώτη στο Βεντίκο στα Γιάννηνα. Ο Βεντίκος μόλις είχε φύγει για τη Λέσχη και επιστρέφει ξανά στο σπίτι του. Στην απορία της γυναίκας του, απαντάει πως η Λέσχη χωρίς τους τρεις καμπαλέρος είναι νεκρή και πως η είδηση για την εμφάνιση του Μάριου Μπάστα στα Γιάννηνα έκλεισε στα σπίτια τους τα περισσότερα μέλη της Λέσχης. Το τηλέφωνο χτυπάει και αρπάζει το ακουστικό ο Βεντίκος. Είναι η Μπέλα. Ακούει τη φωνή του Βεντίκου και το κλείνει. Στον ξένιο Δία, ο ερχομός της Αθηνάς Δούκα έχει πανικοβάλει τους πάντες. Ο Δούκας ζητάει εξηγήσεις από την Αθηνά για αυτή την αναπάντεχη άφηξή της. Ενώ κάτω στα βράχια τον περιμένει η Ελένη γεμάτη αδημονία. Και η Αθηνά απαντά στον άντρα της πως ήρθε για να τον προστατέψει από τους κινδύνους που τον απειλούν. Οι άλλοι δυο καμπαλέρος, σε πλήρη εκνευρισμό, ανταλλάσσουν με τις γυναίκες τους πικρές κουβέντες και αλληλοκατηγορίες όσον αφορά το έγκλημα της Νέλη Σαρίμπεϊ. Την ίδια ώρα, ο Χάρης εισπράττει από τη Χείρα Πάσχου το 1 εκατομμύριο και εκείνη καταλαβαίνει πως τον χάνει οριστικά, αλλά δεν τολμά να το ομολογήσει ούτε στον ίδιο της τον εαυτό. Ο γιατρός μεταφέρει στο διευθυντή την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο ερχομός της Αθηνάς Δούκα, που μόνη της τώρα στο δωματιό της βλέπει τον άντρα της με την Ελένη κάτω στα βράχια και νιώθει μέσα της να δικαιώνονται οι φόβοι της που της ενέπνευσαν αυτό το ταξίδι. Από μένα τι ζητάς? Τη βεβαιότητα, τη σιγουριά, το φίλο σύντροφο που μου έλειψε μια ολόκληρη ζωή, τον πατερέραστη. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητή. Ο φίλος μου φεύγει μεθαύριο και κέρδισε μια θέση σε ένα επαρχιακό πανεπιστήμιο στη Γαλλία, στην έδρα της αρχιτεκτονικής, και πρέπει να φύγει. Από μεθαύριο θα είμαι στο πλάι σου. Για όσο καιρό με θέλεις. Αν σε θέλω. Βέβαια σε θέλω. Για πάντα σε θέλω. Για όλη μου τη ζωή. Βγήκε από το παχνί του αυτός. Για ποιον λες, Λέλα μου? Για τον όμορφο συνοδό της Ευανθίας Πάσχου. Λες να τέλειωσε έτσι άδοξα το ειδήλιο. Κρίμα. Τελικά μου φαίνεται πως μόνο εμείς θα πάμε στη συναυλία. Ο Σπύρος δεν θα έρθει? Βέβαια και ο Σπύρος. Καλύτερα, ούκαν το πολλό το εφ. Καλύτερα λίγη και μοιημένη, παρά πολύ και αμοιήτη. Η κλασική μουσική θέλει πιστούς, δεν θέλει οπαδούς. Αλήθεια, τελικά δεν μάθαμε τι απέγινε με το κολλιέ της Ευανθίας Πάσχου. Έμαθα πως η ίδια απαγόρεψε τις έρευνες. Μπα, με ποιο σκεπτικό? Δεν ξέρω το σκεπτικό, αλλά νομίζω πως ο νεαρός την ενδιαφέρει πιο πολύ από το κολλιέ. Αχ, πόσο την καταλαβαίνω. Εσύ τι λες, Αλεξάνδρα μου? Για ποιο πράγμα? Α, καλά, εντάξει, εσύ είσαι αλλού. Αλλά μην ανησυχείς, να έρχονται κι άλλοι.
Εμάς περιμένατε. Όχι, όχι, μόνο εσάς. Περιμέναμε την κυρία Τράγκα, την κυρία Τσιάκα. Α, καλά, καλά. Αυτές δεν πρόκειται να έρθουν. Πώς το ξέρετε, σας το είπαν. Τι, δεν χρειαζόταν να μου το πούν. Καλά, δεν είδατε πόσο της αναστάτωσε ο ερχομός της κυρίας Δούκα. Τίποτα δεν σου ξεφεύγει εσένα. Πες του τα, Λέλα, πες του τα. Μα γιατί, Λέλα μου, γι' αυτό έχω τα μάτια μου για να βλέπω. Και νομίζω το είδατε όλοι σας πως λάξερα από το γλέντι μας. Ετράπησαν εις άτακτον φυγήν, όπως λέγαμε και στο στρατό. Έτσι δεν είναι, Αλεξάνδρα μου? Πάντα παραστατικός ο κύριος Βασίλη. Καλά δεν τα λέω, Ναταλία μου? Καλότατα. Την Ευανδία Πάσχου δεν βλέπω. Καλά θα δει την Ευανδία Πάσχου. Αφήνει αυτή το γάμο να πάει για πουρνάρια. Ναι, αλλά ο γαμπρός κάπου εδώ τριγυρίζει. Μα εκείνη μου λέγε πως ήρθε στην εκδρομή για το πρόγραμμά της. Ειδικά για την ορχήστρα των χρωμάτων. Μάλιστα, και για την ξενάγηση στο Μουσείο Γουλανδρή. Καλά, τώρα μετάνιωσε η γυναίκα. Τι ψάχνετε να βρείτε? Μπορεί να άλλαξε γνώμη. Καλά, από τη μια μέρα στην άλλη. Μεσολάβησε η νύχτα, θα μου πεις. Αγαπητέ μου κύριε Βασιλείο, υπάρχουν ορισμένοι ευαίσθητοι άνθρωποι που είναι μετάβλητοι, δεν είναι αμετακίνητοι και δογματικοί σαν και εσάς. Πού το πας, Ναταλία μου? Εκεί που πάει μόνο του. Πες του τα, Ναταλία, πες του τα. Εσύ να μην ανακατεύεσαι. Παπα, πώς την καταπιέζετε έτσι τη γυναίκα σας? Καταπιέζω εγώ τη γυναίκα μου. Αλλά τι κάνετε, δεν την αφήνετε να μιλήσει? Δεν σε αφήνω εγώ να μιλήσει. Καμιά φορά. Ως άρα διεγυναικός. Ερή τα φαύλα, μάλιστα. Μπερδεύω τα αρχαία. Να και ο Σπύρος. Έλα βρε Σπύρο μου, έλα βρε Σπύρο μου. Βοήθεια θέλω, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με αυτές. Τι κάνετε, τι κάθεστε εδώ έξω? Εσύ να περιμένουμε. Τι εμένα περιμένετε, πείτε. Λοιπόν, ελάτε, να χάσουμε τη συναυλία. Ναταλία μου πρώτα, ελάτε. Ελάτε να μπούμε στο Πούλμαν, έχουμε αργήσει, ελάτε. Ελάτε. Παρακαλώ. Ναι, και μία αυτή η θέση. Από ό,τι φαίνεται. Μπορώ να καθίσω? Και δεν κάθεστε. Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ. Καταλέβει να μαλώνουμε. Έχουν όμως ένα κακό αυτά τα πούλμα. Τι πράγμα? Να μην μπορείς να καπνίσεις. Κρατηθείτε λίγο μέχρι να φτάσουμε. Αυτό θα κάνω. Μήπως αρκούμε? Δεν θα μετακινηθώ να κάτσω εκεί. Νομίζω πως άδικα περιμένουμε. Βέβαια, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πάμε, οδηγέ. Παιδί παλεύω μόνος. Το κάθε της τη ζωή έπρεπε να τα αποκτήσω με αγώνα και θυσίες. Τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Δεν είχα την πολυτέλεια όπως τα άλλα παιδιά να σπαταλήσω χρόνο στο μπιλιάρδο και στο ποδόσφαιρο. Έπρεπε να αξιοποιώ δημιουργικά κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Έγινα επιλεκτικός. Μοναχικός. Όχι πως δεν αγαπούσα τους ανθρώπους. Αλλά είχα προβλήματα που με έκαναν να μην δείχνω την αγάπη μου στους άλλους. Με απασχολούσε και με απασχολεί ποιοι ήταν οι πραγματικοί μου γονείς.
Ο θετός πατέρας μου ήταν αλκοολικός. Είχε γίνει παίγνιο των παιδιών που τον πέραναν από πίσω και του κρεμάγανε τα νεκέδια. Και η θετή μητέρα μου δεν έπαιρνε χαμπάρι για το χάλι του άντρα της. Το μόνο που ήξερε να λέει, έχει ο Θεός. Έτσι λοιπόν άρχισα να απομονώνομαι ακόμα πιο πολύ και να διαβάζω μέρα νύχτα για να μπορέσω κάποτε να φύγω από το χωριό. Τέλειωσα το πανεπιστήμιο από τους πρώτους. Έκανα τη θητεία μου στα Γιάννενα και ευχόμουν όταν απολυθώ να διοριστώ εκεί. Έτσι και έγινε. Διορίστηκα στα Γιάννενα και για να βελτιώσω τα οικονομικά μου άρχισα να δίνω ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ. Με μια ώρα διάλειμμα για να κάνω μια βόλτα στη λίμνη. Μ' άρεσε η λίμνη. Με ξεκούραζε. Ένα τέτοιο διάλειμμα στάθηκε μοιραίο για τη ζωή μου. Γιατί έτσι γνωρίστηκα με την αρχόντισσα Όλγα Σαρίμπεϊ και την εγγονή της Νέλη. Αυτό το παϊτόνι το είχα δει κι άλλα απογεύματα μετά τη δύση του ήλιου να περνάει. Αλλά εκείνο το ανοιξιάτικο σούρουπο σταμάτησε κοντά μου και άκουσα τον αμαξά να με φωνάζει με το όνομά μου. Μέσα από το αμάξι μια γυραιά κυρία μου άπλωσε το χέρι της και μου συστήθηκε. Δίπλα της κάθονταν ένα κορίτσι. Με κοίταζε περίεργα. Με πανέμορφα μάτια. Η κυρία μου ζήτησε να ανέβω για να πάμε στο σπίτι της να συζητήσουμε. Ήθελα να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στη μικρή εγγονή της. Πήγαινα εκεί 2 μήνες συνέχεια, 3 φορές τη βδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, για τα ιδιαίτερα μαθήματα της όμορφης Νέλης Σαρίμπεϊ. Οι γονείς της ζούσαν χωρισμένοι, μακριά της. Ο πατέρας της στη Γαλλία με δεύτερη γυναίκα και η μητέρα της στο Γιοχάνεσμπρουκ με δεύτερο άντρα. Η μικρή μεγάλωνε με τη γιαγιά της, τη μάνα του πατέρα της και με τη Χαρίκλια που ήταν νταντά, οικονόμος, μαγείρισα, νοσοκόμα, τα πάντα. Τη βραδιά του φόνου δεν υπήρχε κανένας άλλος στο σπίτι. Εγώ και αυτή μόνο. Η γιαγιά της, η Όλγα Σαρίμπεϊ, είχε φύγει μαζί με τη Χαρίκλια για την καθιερωμένη επίσκεψη στα σπίτια των φτωχών. Τους μοίραζε τρόφιμα και ρούχα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να επαναλάβεις αυτό που διάβασα. Όχι, δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί δεν άκουσα τίποτα. Να επαναλάβω. Όχι, δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο? Γιατί και πάλι δεν θα ακούσω τίποτα. Μήπως θέλεις να διακόψουμε για σήμερα? Όχι. Άκουσε, Νέλη. Η γιαγιά σου με πληρώνει για να σε βοηθήσω στα αρχεία που σε δίνεται. Αν δεν έχεις διάθεση να βοηθήσεις, θα τη ζητήσω να με απαλλάξει. Δεν πρόκειται να σας ακούσει. Η γιαγιά μου θα κάνει αυτό που θα της πω εγώ. Και εγώ δεν σκοπεύω να σας αφήσω να φύγετε. Το πρόσωπό της είχε γίνει σκληρό και απαιτητικό. Δεν απάντησα. Και ετοιμάστηκα να φύγω. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήρθε μια φίλη της, η Σταματία Τζάλα. Η Νέλη παράτησε το μάθημα και έτρεξε κοντά της. Της άκουγα που κρυφομιλούσαν και κρυφογελούσαν. Δεν ήταν η πρώτη φορά που φερόταν έτσι. Εκείνο το βράδυ όμως δεν άντεξα. Σηκώθηκα και έφυγα 1/2 ώρα νωρίτερα. Αποφασισμένος να μην ξαναπάω για μάθημα. Κατέβηκα στη λίμνη. Περπάτησα λίγο να ηρεμήσω.
Ύστερα έφαγα στο μόλο. Αγόρασα μια εφημερίδα και πήγα για ύπνο. Με ξύπνησαν τα χαράματα και με τράβηξαν στην αστυνομία. Η Νέλη Σαρίμπη είχε βρεθεί νεκρή. Ήμουνα ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί της εκείνο το βράδυ. Κι άλλο τι δεν είχα. Στο ταβερνάκι κάτω στο μόλο πήγα μετά τις 10. Ως τις 10 που έγινε ο φόνος, εγώ τριγύριζα στη λίμνη και δεν συνάντησα κανέναν. Κατηγορήθηκα για φόνο που διαπράχθη έναν βρασμό ψυχής. Τη σκότωσα, είπαν, από παράφορη ζήλια. Πέρασαν 15 χρόνια από τότε. Και όλα αυτά τα χρόνια ζω με τον εφιάλτη ότι κάποιος θα με γνωρίσει και θα με παραδώσει στις αρχές. Χωρίς να προλάβω να ανακαλύψω τον πραγματικό δολοφόνο.
μου στα Γιάννενα. Και ευχόμουν, όταν θα απολυθώ, να διοριστώ εκεί. Έτσι και έγινε. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μάθεις μερικά πράγματα για την υπόθεση που ερευνώ. Και ίσως σου αποκαλύψω και τον άνθρωπο με την πλαστή ταυτότητα. Σε 5 λεπτά θα είμαι κοντά σου. Εντάξει. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Πώς πήγε η βόλτα σου? Βρά τη βόλτα. Η όσφρηση μου λέει πως κάτι συμβαίνει. Δεν πας να κοιτάξεις καλύτερα κανέναν άρρωστο? Προηγείται ο διευθυντής. Μια χαρά είμαι, ευχαριστώ. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Η Δάφνη. Στους 2/3 δεν χωράει. Α, πες της πως ακόμα δεν έχω απάντηση στην πρόταση που της έκανα. Ποια πρόταση? Να με πάρει βοηθό της. Γιατί δεν τη το λες ο ίδιος? Γιατί άφησα σε εκκρεμότητα μια παρακολούθηση για να έρθω σε σένα που με έστελναν οι κεραίες μου. Πες της πως έχω συλλέξει πολύτιμα στοιχεία για την υπόθεση που ερευνάει. Εσύ θα με τρελάνεις, ε? Εσύ δεν μου είπες προηγουμένως να παρατήσω την ιατρική και να γίνω detective? Και εγώ ακολούθησα τη συμβουλή σου. Au revoir. Θα σε δω στην τραπεζαρία. Ναι. Πέτρος Γεράνης. Σ' ακούω. Σημείωσε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Ναι, μισό λεπτό. Πες μου. Παύλος Σωτηριάδης. 27404. Θα σε περιμένει στο αεροδρόμιο. Θα είναι στη διάθεσή σου. Μη διστάσεις να του ζητήσεις οτιδήποτε, ακόμα και χρήματα αν χρειαστείς. Να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Εδώ είσαι. Γιατί δεν κατέβηκες? Είχα δουλειά.
Για πού ετοιμαζόμαστε, παρακαλώ. Πρέπει να φύγω για τα Γιάννενα αύριο το πρωί. Έχω μια σοβαρή εκκρεμότητα να τακτοποιήσω εκεί. Και πρέπει να το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δεν κατάλαβα καλά. Μπορείς, σε παρακαλώ, να γίνεις πιο σαφής. Όχι, δεν μπορώ. Θα σε βοηθήσω εγώ. Πότε προέκυψε αυτή η εκκρεμότητα? Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Μάλιστα. Και τη θυμήθηκες τώρα, ξαφνικά. Ανάκριση θα μου κάνεις? Ναι. Με ποιο δικαίωμα? Ως εκεί φτάσαμε, λοιπόν, ε. Σταμάτα, σε παρακαλώ, αυτό το πήγαινε, έλα. Σου είπα. Πρέπει να φύγω επιγόντως για τα Γιάννενα. Έχω να τακτοποιήσω μια σοβαρή εκκρεμότητα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Και τι είδους εκκρεμότητα είναι αυτή? Αφορά τη ζωή ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Τώρα αρχίζεις και γίνεσαι λογική. Δύο μέρες θα λείψω. Αυτό είναι όλο. Το θέλημά σας, Δεσποινής Ναταλία. Ποιο θέλημά μου? Να ακούσουμε την ορχήστρα των χρωμάτων. Το λέτε σαν να σας ανάγκασαν να παρακολουθήσετε μια αγκαρία. Και έπειτα δεν ήταν θέλημα δικό μου να παρακολουθήσουμε την ορχήστρα των χρωμάτων. Αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά Θεέ μου, τι άκουσμα ήταν αυτό. Τι μέθεξη, τι πανδεσία. Ο Χατζηδάκης είναι η λατρεία μου. Και εμένα λατρεία μου είναι οι Χαλκιάδες. Κυρία Βασιλείου μου, πώς τον ανέχεστε? Εγώ θα τον είχα χωρίσει την άλλη μέρα του γάμου μας. Κάνω υπομονή, Ναταλία μου. Ύστερα έχει και προτερήματα. Δεν είναι τελείως άχρηστος? Μάλιστα. Τ' άκουσες, Ναταλία μου? Δεν αμφιβάλλω πως έχει προτερήματα, αλλά με το δογματισμό του τα καταντάει ελαττώματα και γίνεται τελείως άχρηστος. Μάλιστα. Το έφερες από εδώ, το έφερες από εκεί, πάλι στο δογματισμό μου κατέληξες. Τι να κάνουμε? Εμείς είμαστε συνεπείς στις αρχές μας. Δεν είμαστε φτερός στον άνεμο, όπως εσείς οι καλλιτέχνες. Δώσ' μου το 343, σε παρακαλώ. Θηρίο είναι. Πεθαίνω για το θυμό του. Το ξέρω, το έχω καταλάβει, Ναταλία μου. Αλλά και το Θανασάκη, του αρέσει να σε πειράζει. Ωραία. Έτσι είμαστε πάτσι. Αμοιβαία. Πάμε. Σας διασκεδάζει ο κύριος Βασιλείου? Ω, και πώς. Εγώ φύγαμε, γιατί αν δεν ξαπλώσουμε, σαν ξεπνιστέ. Τον έκανα έξω φρενό. Καλά του κάνετε, διότι είναι πολύ ιδιότυπος. Ω, ναι. Εμείς, Λέλα, συναντιόμαστε στο εστιατόριο ή στο μπαρ. Ωραία, να φρεσκαριστούμε όμως πρώτα λίγο. Απαραίτητος. Θα συναντηθούμε στην τραπεζαρία, Ναταλία μου. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου, που με σκέφτεσαι, αλλά όχι, δεν θα φάω απόψε. Θα παραγγείλω ένα κονσομέ στο δωματιό μου και θα πέσω να κοιμηθώ. Έχω ένα σημείωμα για σας. Ευχαριστώ. Ερωτικό ραβασάκι? Όχι, δα. Εγώ έλαβα το τελευταίο ερωτικό ραβασάκι στα 65 μου.
Ήταν από ένα μαθητή μου. Το κλειδάκι σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καληνύχτα. Καληνύχτα, Ναταλία. Καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα στους ξενύχτηδες. Καληνύχτα, δεσποινής Ναταλία. Δικό σας. Ευχαριστώ. Καληνύχτα, Σπύρο.